Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και του ΚΚΕ και δεκάδων εργατικών σωματείων και εργατικών κέντρων της χώρας και καταγγέλουν στα συλλαλητήριά τους που γίνονται αυτή την ώρα την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνυπογράφεται και εφαρμόζεται από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και είχε σαν αποτέλεσμα και αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία ανοιχτά της Πύλου. Εκεί σας βρίσκουμε, νομίζω, στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο, έτσι δεν είναι? Απλά λίγο πιο εκεί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Πραγματικά είναι μαζική ανταπόκριση. Ο λαός μας δεν πρέπει να εθιστεί από αυτές τις δολοφονίες, από αυτή την πολιτική που μετατρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κλειστό φρούριο, από την πολιτική που την ώρα που σπέρνει πολέμους, που σπέρνει την εκμετάλλευση αυτούς τους ανθρώπους, τους καταδικάζει μέσω των κυκλωμάτων των δουλεμπόρων να πνίγονται στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Κύριε Σοφιανέ, θυμίστε μου το Δουβλίνο 2 στο Ευρωκοινοβούλιο και στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Ποιοι τα έχουν ψηφίσει? Τα έχουν ψηφίσει τα κόμματα που αναφέρατε, τα συστημικά κόμματα και μάλιστα και σαν κυβερνήσεις και τα τρία κόμματα με διαφορετικές κυβερνήσεις έχουν υλοποιήσει τις συνθήκες Δουβλίνο 1, 2 και 3 που ουσιαστικά δημιουργούν το καθεστώς εγκλωβισμού και που μάλιστα με την συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μετατρέπει και τα πρώτα σημεία εισόδου, όχι τις πρώτες χώρες εισόδου, τα πρώτα σημεία εισόδου, γι' αυτό έχουμε και το καθεστώς που έχουμε στα νησιά και στον Εύρο, σαν χώρους ουσιαστικά αποκλειστικής παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών μέχρι να ετηθούν το άσυλό τους. Κύριε Σοφιανέ, ποια είναι? Τις οποίες τις ζήσαν οι νησιώτες και όλα δείχνουν ότι μια τέτοια πολιτική θα συνεχιστεί γιατί είμαστε στα πρόθυρα μιας νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μετανάστες, η οποία ουσιαστικά κάνει κουρελόχαρτο τη συνθήκη της Γενέβης και θα έλεγα, κύριε Μπουγιούπουλη, ότι με μία εξαίρεση, όλοι οι πρόσφυγες δεν είναι το ίδιο. Οι πρόσφυγες από την Ουκρανία δικαιούνται αυτό που πρέπει να δικαιούνται πραγματικά, να αντιμετωπίζουν δηλαδή τις πρόνοιες της Γενέβης. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους άλλους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Σουδάν, από τη Σομαλία, από εκεί δηλαδή που οι υπεριαλιστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικό της ρόλο έχουν μακελέψει λαούς και έχουν δημιουργήσει αυτά τα κύματα. Ναι, οι υπόλοιποι δεν είναι γαλανοί και ξανθοί. Όπως ναι. Επίσης δεν παίζει βέβαια κάποια σημασία να είναι γαλανός και ξανθός όποιος έρχεται, όχι, από αυτές τις χώρες, αλλά έχει λεφτά να αγοράσει εδώ δημόσιο πλούτο. Ναι. Είναι προφανές. Ποια είναι η θέση, αυτό το οποίο ζούμε, το οποίο κάθε τρεις και λίγο έρχεται στην επιφάνεια με κροκόδιλους που δακρύζουν και το βαφτίζουν αυτοί οι οποίοι δακρύζουν ως μεταναστευτικό πρόβλημα, η θέση του ΚΚΕ για αυτό ποια είναι, κύριε Σοφιανέ? Πώς αντιμετωπίζετε αυτό που αυτοί το λένε πρόβλημα? Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, η οικονομία του, αυτό το σύστημα το οποίο τσακίζει την προοπτική των λαών της Ευρώπης, δημιουργεί και τους όρους και τις συνθήκες μέσα από τις αναμετρήσεις τις οποίες διεξάγει. Δεν έγινε τυχαία η Λιβύη μη χώρα, χώρα η οποία δεν υφίσταται. Δεν έγινε η Συρία ξαφνικά σημείο εντονότατων πολεμικών συγκρούσεων. Είναι αποτελέσματα επεμβάσεων. Είναι αποτελέσματα επίσης μιας εξουθένωσης, ενός ξεζουμίσματος των λαών αυτών των χωρών μέσα από τον ανταγωνισμό που γίνεται για τις πρώτες ύλες και τα παιχνίδια γεωστρατηγικής που παίζονται. Αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πολιτικής τους, τις οποίες τις πληρώνουν άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν διαχωρίζονται στο χρώμα, στη φυλή, στη θρησκεία. Είναι άνθρωποι και οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα τα οποία υπάρχουν από αυτό έστω το δίκαιο, το οποίο είναι σουρωτήρι κυριολεκτικά και πρέπει έτσι να αντιμετωπίζονται. Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, είστε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο της Αθήνας και διαβάζω ότι... Και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος με την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Διαβάζω ότι ο κύριος Δήμαρχος και οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν μπει σε φάση έτσι έντονης καθαριότητας. Και στο πλαίσιο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμο στο ΚΚΕ για την προεκλογική του δράση. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει πρωτοστατήσει κατά καιρούς σε διάφορες κινήσεις οι οποίες σκοπεύουν να χτυπηθεί η πολιτική διαπάλη, είτε με την απαγόρευση των συγκεντρώσεων,
είτε τώρα με αυτόν τον κανονισμό που επικαλείται για την καθαριότητα της πόλης. Ταυτόχρονα όμως ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν λέει την αλήθεια και ψεύδεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πήρε πρόστιμο για αυσορύπανση, πήρε πρόστιμο για μοίρασμα προεκλογικού υλικού. Βρήκαν, λέει, φυλάδια του κόμματός μας σε 70 σημεία κεντρικών δρόμων της Αθήνας. Ταυτόχρονα όμως... Συγγνώμη, εκείνες οι 21.000 βγήκαν 70, δηλαδή επί 300 και ρίξανε 21.000. 70 πρόστιμα των 300 δραχμών το καθένα. Είναι μια τακτική που ουσιαστικά θέλει να εξουθενώσει οικονομικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά και το ΜΕΡΑ που νομίζω επίσης επέβαλε πρόστιμο. 16.000 νομίζω στο ΜΕΡΑ, ναι. Και άλλα κόμματα. Μόνο που δεν έβαλε πρόστιμο για αυτό το θέμα, για φυλάδια λέει που βρήκε, στους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων συστημικών που με τα πρόσωπά τους έχουν πήξει τις πολυκατοικίες και τους δρόμους της Αθήνας. Μιλάμε λοιπόν για μια κίνηση η οποία ουσιαστικά θέλει να στείλει ένα μήνυμα του νόμου και της τάξης. Αυτό το μήνυμα δεν βρίσκει αποδέκτες, δεν πρόκειται να περάσει και φυσικά εμείς απαιτούμε ταυτόχρονα με την καταγγελία, την πολιτική καταγγελία αυτού του πρόστιμου να υλοποιηθούν αυτά που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Αθήνας δεν τα έχει κάνει. Δηλαδή να διαμορφώσει πάνω από 100 σημεία σε όλα τα διαμερίσματα της Αθήνας για να γίνεται πολιτική διαφήμιση, δηλαδή να κολλιέται η πολιτική αφίσα. Πράγμα που δεν το έχει κάνει. Πείτε μου κάτι, ο χρόνος ο οποίος διατίθεται στο ΚΚΕ, έστω και με αυτή την απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ανταποκρίνονται τα μέσα, σας δίνουν το χρόνο τον οποίο δικαιούστε. Όχι τώρα που είναι προεκλογική περίοδο και δεν ανταποκρίνονται, στην αναλογία του ποσοστού που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΚΚΕ, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, η παρουσία του κόμματός μας στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, είτε κανάλια είτε ραδιόφωνα, υπολοιπόταν ούτε στο μισό της κοινοβουλευτικής μας τότε δύναμης, ούτε στο μισό. Και ειδικά υπάρχουν και ορισμένα μέσα, ορισμένα κανάλια, όπως του κυρίου Αλαφούζου, τα οποία έχουν εξορίσει ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν το εμφανίζουν ούτε καν. Είναι λοιπόν υποκρισία να μιλούν για ισότιμους όρους πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι επίσης υποκρισία να μιλούν για την αισθητική αυτής της πόλης, όταν ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ και 3 χρόνια έχει μετατρέψει τον κεντρικό άξονα της πόλης, την Πανεπιστημίου, σε ένα τέλειωτο εργοτάξιο. Όταν ο Δήμαρχος αυτής της πόλης ουσιαστικά έχει εργοτάξιο τον εθνικό κήπο 4 χρόνια. Είναι δηλαδή μια υποκρισία, την οποία την καταλαβαίνει ο Αθηναίος και πιστεύουμε ότι το πολιτικό κόστος από την κίνηση αυτή που έκανε ο Δήμαρχος θα το εισπράξει. Πείτε μου, ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ στις εκλογές σε 10 μέρες. Θα έλεγα ότι επειδή από τις δημοσκοπήσεις βγαίνει ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου αυτό βγαίνει από τις μετρήσεις, θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία αυτός ο κόσμος να ευχαριστηθεί από ένα αποτέλεσμα μιας νέας ανόδου του ΚΚΕ ψηφίζοντας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί εμείς, και αυτό το καταλαβαίνει πάρα πολύ, άσχετα εάν έκαναν το βήμα το Μάιο, μπορούν να το κάνουν τώρα τον Ιούνιο, ότι εμείς θα είμαστε η αντιπολίτευση, η μαχητική, η συνεπής απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Γιατί εμείς δεν δεσμευόμαστε από την προγραμματική σύγκληση που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τα προγράμματα τα οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αφού πάρει την αυτοδυναμία. Κύριε Σοβιανέ, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ.